Ενημερώσει, θα έχουμε τώρα μία συζήτηση με τον Δήμαρχο Κορινθίων, τον κύριο Βασίλη Νανόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα σας, κυρία Σουκαρά. Καλημέρα στους ακροατές του ραδιοφώνου σας. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να μιλήσουμε λίγο για την πολιοδόμηση του έκτου συντάγματος πεζικού, ένα θέμα το οποίο έθιγε και την προηγούμενη Παρασκευή στην εκπομπή μας και βεβαίως θέλετε να απαντήσετε σε κάποια ζητήματα που ανέκυψαν από εκεί, αλλά ακόμα περισσότερο εγώ το επιθυμώ δημοσιογραφικά, μια και είναι μια συζήτηση η οποία έχει πυροδοτήσει στην πόλη διάφορα σενάρια και έρχεται και μια εκδήλωση του Συλλόγου Αρχιτεκτώνων την Κυριακή. Για να πάμε λοιπόν από την αρχή, κύριε Δήμαρχε. Καταρχήν, να το πω έτσι πολύ ελεύθερα σε μια συζήτηση, θα πάτε την Κυριακή σε αυτή την εκδήλωση? Κυρία Σουκαρά, επειδή έχω 10 λεπτά χρόνο για να μιλήσουμε, γιατί έχουμε σήμερα ένα σοβαρό δικαστήριο για το θέμα της υδροδότησης του Άσου και της κλοπής του νερού που γίνεται στη διαδρομή, δεν έχω πολύ χρόνο, αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσουμε και να ακούσουν και οι ακροατές του ραδιοφώνου σας για πρώτη φορά, γιατί μέχρι σήμερα δεν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Τη σωστή άποψη, την υπεύθυνη και την επίσημη από τον Δήμαρχο Κορινθίων. Λοιπόν, την Κυριακή γίνεται μια εκδήλωση από το Σύλλογο των Αρχιτεκτώνων. Έχω πάρει μια πρόσκληση. Θα δω αν θα μπορέσω και θα μου το επιτρέψουν οι υποχρεώσεις που έχω να πάω. Αλλά οι αρχιτέκτονες, όπως ξέρετε, έχουν υπογράψει μνημόνιο με τον Δήμο Κορινθίων και περίμενα να μου δώσουν την θέση τους, την άποψή τους έγκαιρα, πριν δηλαδή αποφασίσουν όπως πρέπει τα όργανα του Δήμου, η Επιτροπή. Την ζητήσατε αυτή την άποψη, γιατί οι αρχιτέκτονες, κύριε Δήμαρχε, οι αρχιτέκτονες ισχυρίζονται ότι εξαιτίας αυτού του μνημονίου συνεργασίας δεν εδόθηκε ποτέ ο χρόνος αυτής της συζήτησης, της διαβούλευσης με την Δημοτική Αρχή. Αυτό δεν είναι αληθές και η αλήθεια είναι ότι συζητιέται το θέμα της πολιοδόμησης του στρατοπέδου 30 χρόνια και δεν έχει καταλήξει πουθενά. Όχι, έχει καταλήξει, κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη, ένα λεπτό. Έχει καταλήξει, όλοι γνωρίζαμε, ακόμα και ο τελευταίος πολίτης, αλλά σίγουρα τα δημοτικά συμβούλια έχουν τις αποφάσεις τους, ότι κάπως θέλουμε εκεί το γενικό πολεοδομικό μας σχέδιο για το έκτο σύνταγμα πεζικού. Όλοι μιλούσαμε για τις διάσπαρτες υπηρεσίες, τις αφλοπεδιές, τα πολιτιστικά κέντρα, τα πανεπιστήμια και τώρα μας έρχεται κάτι άλλο. Σωστά το είπατε. Μιλούσανε στο Δήμο. Τα δημοτικά συμβούλια και οι αποφάσεις τους. Μισό λεπτό. Μιλούσανε 30 χρόνια και πού κατέληξαν? Πουθενά. Και φτάνουμε λοιπόν τώρα που υπάρχει μια συμφωνία. Γιατί έχω συμφωνήσει πράγματι με το Ταμείο της Εθνικής Μήνης, το οποίο είναι ο ιδιοκτήτης του χώρου, έτσι δεν είναι? Να προχωρήσουμε και να γίνει παραχώρηση του μισού στρατοπέδου στον Δήμο και το άλλο μισό, όπως προβλέπει ο νόμος, να το πάρει το τεθάκι να το αξιοποιήσει επίσης. Κοιτάξτε να δείτε. Εκείνο το οποίο ελέγχθη από τους αρχιτέκτονες είναι ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Ενώ είμαστε στο παραπέντε, δηλαδή είμαστε έτοιμοι να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, προσέξτε, σε τι πράγμα, στην ένσταση του κυρίου Σταυρέλη. Γιατί μέχρι τώρα διαβούλευση έγινε. Μεταξύ ποιων η διαβούλευση, κύριε Δήμαρχε? Ακούστε. Έγινε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αποφασίσαμε για την πολιοδόμηση, δώσαμε χρονικό διάστημα για να δούνε και να ενημερωθούν και φορείς και πολίτες ποιο είναι. Αναρτήθηκε στο Δημαρχείο το σχέδιο που προτείνουμε, δόθηκε η περίοδος των ενστάσεων, οι αρχιτέκτονες δεν έκαναν ένσταση. Δεν έχετε έρθει σε επαφή με τον Σύλλογο, που είναι ο άμεσος, ναι. Ο κύριος Σταυρέλης πάντως. Κύριο Σταυρέλη, εξετάζουμε. Ωραία. Για να πάμε, επειδή βιαζόσαστε, θέλω δύο ερωτήματα, αν μου επιτρέπετε. Ισχυρίζεται λοιπόν η πλευρά Σταυρέλη ότι υπάρχει πρόβλημα νομιμότητας? Αυτό ακούστηκε και από την εκπομπή. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το ίδιο άκουσα το λένε και κάποιοι πολίτες. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πώς το λέτε αυτό, γιατί μιλάμε μάλλον για τροποποίηση του γενικού πολεοδομικού και όχι επικαιροποίηση. Αυτό έχει επίπτει νομικά. Κατηγορηματικά, κυρία Σουκαρά, κατηγορηματικά. Είναι ανεπαρκώς πληροφορημένοι εκείνοι οι οποίοι λένε ότι υπάρχει νομικό πρόβλημα. Δεν υπάρχει νομικό πρόβλημα και οι νομικοί και οι μηχανικοί του Δήμου, τους οποίους συμβουλεύομαι, με έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως. Να ρωτήσω επίσης κάτι. Όλα αυτά προϋποθέτουν την απομάκρυνση των δομών. Μάλιστα. Ναι ή όχι. Ο κύριος Μηταράκης έκανε την ανακοίνωση πριν από καιρό ότι θα απομακρυνθούν. Και ξέρω ότι υπάρχει σχέδιο για την απομάκρυνσή τους και εργάζομαι γι' αυτό.
σχετικά κοντά, κύριε Δήμαρχε. Μάλιστα. Μάλιστα. Επίσης, αυτό που ισχυρίζονται οι φορείς και οι πολίτες και οι παρατάξεις ζητούν μια επαναδιαπραγμάτευση με το ΤΕΘΑ, ζητούν περισσότερο πράσινο, μιλούν για πάρκο και εδώ βλέπουμε οικίματα τεράστια, τετραόροφα. Αυτό προτίθεστε. Γιατί παραδέχουν το γεγονός ότι προβλέπετε πάρκο 30 στρεμμάτων. Πόσα στρέμματα πρέπει να κάνουμε δηλαδή, δεν αρκούν 30 στρέμματα πάρκο? Ενιαίο. Δεν αρκεί το πράσινο το οποίο υπάρχει όχι μόνο σαν ενιαίος χώρος αλλά και αλλού να είναι αρκετά περισσότερο? Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπημένη αξιοποίηση του χώρου. Έχουμε λοιπόν εκεί να παραμείνουν τα κτίρια, να αξιοποιηθούν, μπορεί να γίνει πανεπιστήμιο, μπορεί να γίνει διοικητήριο, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για υπηρεσίες του Δήμου, για πολλές άλλες χρήσεις. Έχουμε πολύ πράσινο, έχουμε χώρους που οι οποίοι θα είναι. Για κυπάρια μιλάνε πάντως, κύριε Δήμαρχε, δεν μιλάνε για πάρκο. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι χώροι που υπάρχουν και η δυνατότητα. Και αυτή τη στιγμή καθορίζουμε τις χρήσεις γης. Το ποιο οικόπεδο θα πάρει ποιος, δηλαδή. Ποιο ο Δήμος, ποιο τότε θα, αν θα υπάρξει επιπλέον παραχώρηση χώρου στο Δήμο και θα υπάρξει, γιατί η εισφορά σε χρήμα δεν έχει να τη δώσει το ΤΕΘΑ. Αντί για χρήματα θα μας δώσει επιπλέον οικόπεδα και χώρο. Άρα το ποσοστό του Δήμου που θα πάρει είναι πολύ πάνω από το 50%. Δεν μπορεί να το πάρουμε και όλο. Όχι, σαφώς. Το ζητούμενο είναι να έχει ένα χαρακτήρα όλο αυτό, κύριε Δήμαρχε, αν με επιτρέπετε. Δηλαδή, προς τα πού βλέπουμε, πώς βλέπετε εσείς την πόλη, ο Δήμαρχος Κορινθίων. Δηλαδή, κυρίαρχο είναι. Σας αντιπροσωπεύει αυτό. Ακούστε, το κυρίαρχο είναι ότι εκεί θα υπάρχει ένας χώρος πρασίνου πάρκο 30 στρεμμάτων. Θα υπάρχουν αναπλάσεις οι οποίες θα επιτρέπουν να πηγαίνουν εκεί τα παιδιά με τους γονείς τους, να ξοδεύουν χρόνο σε ένα ευχάριστο περιβάλλον που μπορούν να καθίσουν. Θα έχουμε αθλητικές δραστηριότητες, πολιτιστικές δραστηριότητες εκεί. Θα είναι και χώροι γραφείων. Θα μπορούσε, σας είπα, τι μπορεί να στεγαστεί εκεί, να μην το πω τώρα. Ναι, καταλαβαίνουμε. Τα έχουμε πει και εμείς από εδώ. Λοιπόν, είναι πολλαπλές οι χρήσεις και οι δραστηριότητες. Βάσει ποιας όμως κυκλοφοριακής μελέτης θα λειτουργήσει έτσι η πόλη? Πρέπει να υπάρχουν και χώροι όπου θα υπάρχει κατοικία, γιατί φανταστείτε. Και συμφωνούν και εδώ και οι άλλες παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι πρέπει να υπάρχει κατοικία. Γιατί αν δεν υπάρχουν κάτοικοι τη νύχτα εκεί, θα γίνει ένα γκέτο. Θα πρέπει να βάλουμε security να φυλάμε τι θα γίνει τη νύχτα αν δεν υπάρχουν κατοικίες. Αν δεν υπάρχει κόσμος να κυκλοφορεί στον χώρο των τεράστιων των 300 στρεμμάτων. Θα πρέπει να υπάρξουν όμως κυκλοφοριακές μελέτες περί αυτού. Προφανώς. Έτσι. Μα υπάρχει πρόβλεψη για όλα αυτά και είσοδος πώς θα γίνεται. Και περιμένουμε, το έχουμε ανακοινώσει άλλωστε, το που θα γίνονται στον παλιό αυτοκινητόδρομο οι κυκλοφοριακές συνδέσεις. Όλα αυτά έχουν προβλεφθεί. Αλλά τούτη τη στιγμή συζητάμε και εγκρίνουμε και προχωράμε, γιατί είναι η ώρα τώρα να προχωρήσουμε και να υλοποιήσουμε αυτό το οποίο είναι σχεδόν οριστικοποιημένο. Και έχουμε την δυνατότητα στην πορεία να κάνουμε και αλλαγές. Γιατί ξέρετε, δεν τελειώνει αυτό. Θα περάσει από το ΣΥΠΟΘΑ, θα πάρει ΦΕΚ και μέχρι τότε, αλλά και μετά. Μπορούμε να κάνουμε αλλαγές. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι οριστικό και αμετάκλητο. Έχει γίνει κάποια καταγραφή των κτιρίων, κύριε Δήμαρχε? Τι έχουμε παραλάβει, τι έχουμε, τι δυναμική έχουν αυτά τα κτίρια, πώς χρησιμοποιηθούν? Προφανώς έχουν γίνει. Αλλά εκείνο το οποίο είναι ανεπίτρεπτο είναι να ξεχάσουμε τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα και να παραλάβουμε τη διαδικασία από την αρχή. Και να ασχίσουμε να ρωτάμε. Μου είπε μάλιστα ένας από τους αρχιτέκτονες να κάνουμε λαϊκή συνέλευση στην πλατεία. Του λέω, ναι, μου λέει, να δουν οι Κορίνθιοι να μας πούνε από το μηδέν τι θα κάνουμε. Δηλαδή, είναι δυνατόν να ξεγράψουμε ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα και να ξεκινήσουμε από το μηδέν και να περιμένουμε ακόμα 30 χρόνια να συζητάμε τι θα γίνει στο στρατόπεδο? Καλά, όχι, αυτό δεν το συζητάει κανείς. Όχι. Οι Κορίνθιοι με ψήφισαν για να κάνω έργο, όχι κουβέντα και συζήτηση. Εγώ δεν τίθεται τέτοιο θέμα λαϊκών συνελεύσεων, αλλά σίγουρα, καλόπιστα, θα ήθελα τουλάχιστον οι φορείς με τους οποίους συνεργάζεστε να είναι σε ευθεία απευθείας επικοινωνία μαζί σας. Αυτό. Άργησαν. Τι να κάνω εγώ δηλαδή. Άργησαν. Έπρεπε να το κάνουν αυτό πολύ νωρίτερα. Ναι. Ενδεχομένως να μην έχετε και την καλύτερη επικοινωνία μαζί τους. Προφανώς. Όχι. Εγώ τι επικοινωνία να κάνω. Σας είπα. Συζητήθηκε, ψηφίστηκε, ανακοινώθηκε, δόθηκε περίοδος διαβούλευσης, περίοδος ενστάσεων. Δεν έγινε τίποτα. Και δύο ώρες, τρεις. Και εγώ ήμουν στην Αθήνα εκείνη την ημέρα πριν την ποιότητα ζωής, γιατί είχα μια σημαντική συνάντηση στο Υπουργείο. Μας ήρθε το υπόμνημα των αρχιτεκτώνων. Ποιος να το διαβάσει και τι να κάνει δύο ώρες, τρεις πριν από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής? Άργησαν πολύ. Τι να κάνω. Πάντως υπάρχει γκρίνια και για την κατάργηση της διαβούλευσης, των Επιτροπών Διαβούλευσης. Τι έχει να πει και ο Δήμαρχος? Ακούστηκε από την εκπομπή.
Μπορεί να ακούσει και ό,τι θέλει και να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Αλλά εδώ επιβάλλεται από τον νόμο να γίνει η διαβούλευση και δίνεται και ο τρόπος με τον οποίο θα επικοινωνηθεί η πληροφόρηση των πολιτών με ανάρτηση στο Δημαρχείο κτλ. Και αρκετοί που κάθονται κάτω από το Δημαρχείο, το δύο βήματα είναι να πάνε να δουν το χάρτη ή να πήγαιναν να τον δουν το χάρτη. Γιατί κοιτάξτε, πολλές φορές κάνουν κριτική, η οποία αν δεν είναι σκόπιμα διαστρεβλωτική για λόγους στήρας αντιπολίτευσης, είναι ανεπαρκώς πληροφορημένοι εκείνοι που την κάνουν. Δηλαδή, άκουσα για εγκληματικές ενέργειες, για διάφορα πράγματα που ακούστηκαν σε εσάς εδώ πέρα, τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, πράγματα τα οποία με μια απλή επίσκεψη, αν κανείς από το ισόγειο και από τις καφετέριες που είναι στο ισόγειο του Δημαρχείου, ανέβει στο Δημαρχείο και τις υπηρεσίες, μπορεί να πληροφορηθεί ποια είναι η εργασία που έχει γίνει, ποια είναι η θέση του Δημάρχου, και αντί να λέει ό,τι θέλει, επειδή τα φαντάζεται ότι κάπως έτσι θα ήταν, λοιπόν, να έρθει να πάρει την υπεύθυνη πληροφόρηση στα στοιχεία και μετά να συζητήσουμε. Μιλάμε για τη γενική πολιοδόμηση τώρα, κύριε Δήμαρχε. Ο καθένας φωτοβολίδες πολιτικές, αντιπολιτευτικές και εντάξει. Καλά, συνήθως όλοι οι δήμαρχοι αυτό το παράπονο έχετε, για να λέμε και την αλήθεια. Όλοι οι δήμαρχοι αυτό το παράπονο έχετε. Αλλά εμένα το ερώτημα είναι, εννοείται για την γενική πολιοδόμηση του έκτου συντάγματος Πεζικού, γιατί εκεί πολύ περισσότεροι από τον έναν έχουν παράπονο. Περί διαλόγου. Ναι, αυτοί όμως, επειδή έχω ακούσει από τους συνεργάτες μου, γιατί δεν το έχω παρακολουθήσει ο ίδιος. Καλά, σωστό. Γιατί δουλεύω. Εννοείται. Την πολυτέλεια να παρακολουθώ τι λέγεται στο ραδιόφωνο κτλ. Γι' αυτό έχετε και τους συνεργάτες. Για διάφορα τα οποία λέγονται από πολίτες, από φορείς κτλ. Τα οποία θα μπορούσε να τα έχουν αποφύγει τα λάθη αυτά που λένε και τα διαδίδουν, αν είχαν στοιχειώδη ενημέρωση από τις υπηρεσίες και από τον Δήμαρχο. Τους αντιδημάρχους. Όταν πληροφορηθούν, θα μπορέσουν να έχουν τη σωστή εικόνα. Πάντως και ο κύριος Γκεζερλή συνάδει μαζί τους. Στην άποψη. Ο κύριος Γκεζερλής έχει μια διαφορετική άποψη που την διατύπωσε, αλλά δεν ταυτίζεται. Ταυτίζεται σαν άποψη, όχι σαν κινήσεις. Πάντως έχει βγάλει την αμφισβήτησή του σε αυτό το θέμα. Είπε ο κύριος Γκεζερλής να γκρεμίσουμε τα κτίρια για να κάνουμε δρόμους και μερικά άλλα πράγματα. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει. Έχει διαφορετική άποψη από. Έχει τη δική την του επιστημονική άποψη. Δική του άποψη. Δεν είναι μια άποψη διαφορετική, είναι αρχιτέκτονας, έτσι. Αλλά ξέρετε κάτι. Δέχομαι να την ακούσω την κάθε άποψη. Αλλά το επιθυμητό πολλές φορές δεν είναι άμεσο. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι το πραγματοποιήσιμο. Και εγώ είμαι άνθρωπος. Δεν σας ακούω τώρα. Λέμε τώρα, ναι, και αυτό ναι. Που συμφωνούμε. Ναι. Ναι. Μπορεί να θέλουμε οτιδήποτε να κάνουμε στο στρατόπεδο. Αν δεν συμφωνεί ο ιδιοκτήτης που το έχει, μπορεί να γίνει. Κύριε Δήμαρχε, ελοχεύει όμως ο φόβος, επιτρέψτε μου. Καταλαβαίνω τι λέτε, δεν μπορώ να το αμφισβητήσω εξ ολοκλήρου, αλλά κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Και από την άλλη πλευρά δεν μπορείς όλα πολύ γρήγορα, τάχιστα να τα ξεμπερδεύεις. Γιατί αφορά αναπτυξιακό μέλλον πόλης, δεν είναι ένα πεζοδρόμιο. Τα ακούστε, 30 χρόνια έχουν μείνει σε εκκρεμότητα. Ναι. Και επειδή έχουν μείνει 30 χρόνια... Πρόχειρα, φτιαγμένα όλα αυτά τα οποία προτείνουμε. Έχουμε συναντήσεις, συζητήσεις με τους μηχανικούς, με τους στρατηγούς από το Ταμείο Εθνικής Αμήνης κτλ. Πολλές φορές επισκέψεις στο χώρο εδώ. Mm-hmm. Και είναι μια εργασία που γίνεται 3 χρόνια. Προετοιμάζεται 3 χρόνια για να καταλήξουμε εδώ και να συγκεράσουμε και να συμφωνήσουμε σε αυτό που είναι και νόμιμο και ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο άμεσα. Να υλοποιηθεί τώρα. Αλλιώς δεν μπορεί να θέλουμε ό,τι θέλουμε, αλλά είναι στη σφαίρα του επιθυμητού μεν, αλλά του απραγματοποιητού δε. Και εγώ θέλω να φέρουμε αποτέλεσμα. Γι' αυτό σας λέω ότι τώρα είναι η ώρα να πάρουμε τις αποφάσεις, να παραχωρηθεί ο χώρος και μετά θα τον αξιοποιήσουμε και θα δείτε ότι είναι για το καλό των πολιτών. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή σας την παρέμβαση. Σας ευχαριστώ και θα ήθελα να μου δίνετε την ευκαιρία, όταν βλέπετε ότι υπάρχουν σημαντικά ζητήματα που αφορούν τους πολίτες, να ακούτε και την άποψη του Δημάρχου και την επίσημη θέση της Δημοτικής Αρχής. Δεν σας τη δώσαμε. Ανοιχτά είναι τα μικρόφωνα. Ανοιχτά είναι. Αυτή είναι η πρώτη φορά. Ίσως ήταν και πολύ σημαντικό. Ναι, βεβαίως. Και βεβαίως δεν πήρατε τηλέφωνο και το απογορεύσαμε να βγείτε.
Έτσι. Κανονίσαμε συνέντευξη. Θα ήθελα τα σοβαρά ζητήματα που ακούγονται διάφορες απόψεις από εδώ και από εκεί να ακούτε και να με ενημερώνετε, γιατί δεν μπορώ να παρακολουθώ συνέχεια τις εκπομπές. Θα το ήθελα, αλλά δεν είναι πρακτικά δυνατόν. Πολύ ωραία. Αν υπάρχουν τέτοια σοβαρά ζητήματα, να μου τηλεφωνείτε και εγώ στη διάθεσή σας και στους ακροατές σας να τους ενημερώσουμε για την επίσημη θέση του Δήμου και του Δημάρχου. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.